Κύριο Γιάννη Χατζής μαζί μα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σας. και στου τηλεθεατέ σα. Άρτια αφιχθεί από τη Ρόδο. Ε, ναι, από τη Ρόδο. <laughs> <laughs> Κρήτη και Ρόδο έχουν πολύ καλέ σχέσει και, και τουριστικά και μεταξύ μα. Σωστά. Ήταν ε, δεσμοί από παλιά. Mm -hmm. πολύ, και παρόμοιο, πολύ, παρόμοιο τουριστικό μοντέλο. Πολύ παρόμοια... Η Κρήτη με τη Ρόδο μοιάζει πολύ. πολύ. Έχει, και μια, έχει κάποιες διαφορές. Μία βασική είναι ότι δεν έχει σχέση παλιά πόλη τη Ρόδου. Α, με την παλιά πόλη. Με την παλιά πόλη. είναι Όχι, είναι αλήθεια αυτή, κύριε Χάτζη. Το <laughs> γνωρίζετε Γιατί είναι ένα προορισμό παγκόσμια εμβέλεια με μοναδικέ ομορφιέ. Αυτονόητο είναι ότι επιστρέφω το κοπλιμέντο. Θα mm. <laughs> 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 Σα <σε> ευχαριστούμε <laughs> πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, σήμερα στο, στο, συνέδριο μιλήσατε για πολύ όμορφα πράγματα σε αυτή την ημερίδα. Πολύ όμορφα πράγματα και κυρίω για πράγματα που αφορούν το αύριο του τουρισμού. Σωστά. Ναι, στην αρχική μου, βασικά βγήκαν πολλά πράγματα. Ήταν και ο τίτλος του συνεδρίου ήταν Τουρισμό 2030 ουσιαστικά. Uh -huh. ε, προσπαθούμε να αναδείξουμε την ε, λίγη ε, σημασία που έχει να καταγράφουμε ρεκόρ σε αφήξει και έσοδα, uh -huh. εννέω και παραπλανητική για το τι ακριβώ συμβαίνει στι τουριστικέ αγορέ. Ε, προσπαθούμε να αναδείξουμε το πόσο σημασία έχει για μα σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή που θεωρούμε ε, στρατηγική σημασία. Να αποφασίσουμε τι τουριστικό μοντέλο θέλουμε για τη χώρα, στο σύνολό τη και για του επιμέρου προορισμού και πλέον να κάτσουμε όλοι με τα πραγματικά στοιχεία στο τραπέζι και να συνθέσουμε, αν θέλετε, το πώς οραματιζόμαστε τον τουρισμό το 2035. Άρα, υπάρχει, λέτε κύριε Χατζή, ότι όλοι εστιάζουμε στι αφήξει, στην αυξητική τάση, στην επιβατική κίνηση και λίγο έχουμε μπει σε ένα τρυπάκι ότι έχουμε υπερτουρισμό και είναι όλα καλά. Και είναι αυτός ένα, ένα επικίνδυνο μονοπάτι, αυτό καταλαβαίνουμε. Ε, δύο, δύο θέματα. Uh -huh. ε, πρώτο, περτουρισμό. Το αφήνουμε, αν θέλετε, για το, να το προσεγγίσουμε αργότερα. Εγώ έχω πει σε πάρα πολλέ δημόσιε τοποθετήσει ότι η Ελλάδα έχει, πώς λέγεται, τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης. Uh -huh. Ο υπερτουρισμός ε, δεν ευνοεί τον συλλογικό διάλογο καθώς κατευθύνει την κοινή γνώμη ε, λανθασμένα σε λανθασμένες αντιλήψεις υπάρχουν περιπτώσεις συνοστισμού στη χώρα μας, αλλά όπως γνωρίζουμε είναι και, χωρικά και χρονικά περιορισμένες σε πολύ συγκεκριμένα σημεία. Ακριβώ. Ακριβώς. οπότε υπερτουρισμός είναι ένα θέμα αν θέλετε να το προσεγγίσουμε μετά. Τώρα, αυτό που είπατε για τι αφήξεις και τα έσοδα είναι σωστό. η Ελλάδα το 2023 είχε πτώσει στη μέση κατά τα δαπάνη και πτώσει στη μέση διάρκεια παραμονή των πελατών από 7,8 διανυκτερεύσει 7. Άρα υπάρχουν οι δείκτε που έχουν περισσότερη σημασία ε, ίσως είναι καλύτερα να δούμε αυτούς τους δείκτες παρά να πανηγυρίζουμε για φίξη και έσοδα. Το θέμα δεν είναι πού ήμασταν πέρσι. Το θέμα είναι τι, ε, τι, τι πλούτο έχουμε εδώ και πού θα, θα μπορούσαμε να ήμασταν σήμερα αν ίσως είχαμε προετοιμαστεί καλύτερα πριν 20 χρόνια. Η Ελλάδα έχει τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης τουριστικά και στις 13 περιφέρειες, πόσο μάλλον στην Κρήτη που είναι και μια περιφέρεια που ηγείται... Ε, μετά τον νότιο Αιγαίο τη τουριστική ανάπτυξη τη χώρα. Mm -hmm, σωστά. Όμω αυτό ε, για το οποίο αναρωτιόμαστε πολλέ φορέ και εμεί, σαν εκπομπή, αλλά φαντάζομαι και εσεί, και το έχω δει και στι ε, τοποθετήσει σα, ε, έχει να κάνει με, με τι υποδομέ. Δηλαδή υπάρχει μια ανισορροπία εδώ. Η mm -hmm. ε, ιδιωτική πρωτοβουλία ε, έχει δώσει τεράστιε υποδομέ. Έχουμε πάρα πολλά πεντάστερα, και πια τα πεντάστερα είναι και λίγα. σω μιλάμε για εξάστερα, εφτάστερα, δεν ξέρω και εγώ πώ τα λέμε αυτή τη στιγμή. Και από την άλλη μεριά έχουμε ευ έχουμε Νίκος Καζαντζάκης αεροδρόμιο το δεύτερο σε επισκεψιμότητα στη χώρα το οποίο είναι σε αυτή την κατάσταση που είδαμε και νομίζω την είδατε κι εσείς mm. ε, και όσο, ό, ό, όσο πάμε στο πιο, πιο καλοκαίρι θα είναι ακόμα χειρότερα ε, ε, δεν έχουμε υποδομές ό,τι αφορά το νερό δεν έχουμε βιολογικούς δεν, δεν... και επαρχιακό οδικό δίκτυο βεβαίως, να κάνουν εξορμήσεις βεβαίως. οι επισκέπτες σε ασφαλές οδικό περιβάλλον ε, Απολύτως σωστό είναι αυτό που λέτε τώρα ε, νομίζω ότι δεν αφορά μία κυβέρνηση, είναι ε. μια διαχρονική Ακριβώς. ένας διαχρονικός προβληματισμός που υπάρχει στη χώρα, ότι οι ιδιωτικές υποδομές ποδο ε, είναι σε καλύτερη κατάσταση από τις δημόσιες και οι δημόσιες υποδομέ φθήνουν ε, κάθε χρόνο και με όλη αυτή την κίνηση φαντάζομαι ότι η πίεση που ασκείται ειδικά στους προορισμούς που φιλοξενούν πολλαπλάσια του πληθυσμού τους mm -hmm. ε, δυσκολεύουν υποδομές και είναι αυτό και που, που λέμε <laughs> συνεχώς ότι περιοχές όπως για παράδειγμα τη Μαγιόρκα που έχει 2,3 φορέ mm -hmm. φορές μικρότερο μέγεθος από την Κρήτη φιλοξενούν Ουσιαστικά, όσο τουρισμό έχει κρίτη τον νότιο Αιγαίο αθρηστικά, έχουν διπλάσιο πληθυσμό. Βεβαίω, Άρα... αυτοί έχουν βγει στου δρόμου τώρα. Δεν θέλουν άλλα. <laughs> <laughs> η, 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 κα, η κατάσταση, Κοιτάξτε, ε, στου δρόμου βλέπουμε και στην Ελλάδα για πάρα πολλά θέματα κάποιου ανθρώπου να, να φωνάζουν. Ε, εγώ θα σα ρωτήσω: Έχετε πάει στη Μαγιωρκά. Όχι. Yeah. Απάτη στη Μαγιόρκα, να δείτε αν αισθάνεστε εσεί αυτή την πίεση του τουρισμού που μπορεί να βλέπετε π.χ. σε κάποια σημεία τη χώρα που έχει πολλαπλάσια μικρότερη τουριστική κίνηση. Είναι όλο θέμα υποδομάτων. Πάντω στη Βενετία που έχω πάει εγώ, αντιλήφθηκα ότι οι ντόπιοι έχουν ένα θέμα με τον τουρισμό. Και στη Φλωρεντία έχουν. Η Βενετία, το Άμστερνταμ και ακόμα και τα Κανάρια είναι νησιά τα οποία έχουν χίλια τετραγωνικά χιλιόμετρα μικρότερη έκταση από την Κρήτη Σωστά. και φιλοξενούν 16 εκατομμύρια αφήξει. Φοβερό. Πρέπει να τα βάλουμε σε ένα, σε ένα πλαίσιο. Έτσι, το Άμστερνταμ, για παράδειγμα, είναι μια πόλη 900.000 κατοίκων <σχελίως> που έχει 20 εκατομμύρια αφήξει. Δεν μπορούμε να, να ισοπεδώνουμε. Η Κρήτη τι έχει, 5-6 εκατομμύρια αφήξει. Δεν, δεν ε, έχει το νούμερο που θα πρέπει να μα προβληματίζει. Και έρχονται υποδομέ, όπω είναι το Καστέλι, που θα σα δώσουν τη δυνατότητα εδώ τοπικά να απογειωθείτε τουριστικά. Το θέμα είναι και οι άλλε μικρέ υποδομέ που κουμπώνουν πάνω σε αυτό, όπω είναι ο βόρειο οδικό άξονα ή όπω είναι και η παράδρομη. Γιατί είναι σημαντικό, Βεβαίως. από ό,τι κατάλαβα, και η παράδρομη και, και οι υποδομέ του νερού και τη ηλεκτροδότηση και τη αποχέτευση και τη ανακύκλωση και όλε αυτέ τι υποδομέ που έρχονται να ακολουθούν. Αλλά η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι είναι αδιανόητο να διαπραγματευόμαστε τη ζήτηση, ε, τον περιορισμό τη ζήτηση, αντί να διαπραγματευόμαστε πώ μπορούμε να βελτιώσουμε την προσφορά μα. Mm -hmm. Και κάποια στιγμή ε, πρέπει ας πούμε, να, να, να δώσουμε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, γιατί αν δεν τις δώσουμε, ουσιαστικά στερούμε πλούτο από τους κατοίκους mm -hmm. της χώρας. Ε, θέλω να προσθέσω ότι η Κρήτη δεν είναι καλό παράδειγμα σε αυτό, αλλά άλλα μικρά νησιά είναι. Ε, η Ελλάδα είναι μια χώρα με σχεδόν το 50% της να ζει στην πρωτεύουσα. Τωστό. Ο τουρισμός είναι μια δραστηριότητα που κρατάει την πληθυσμό και στις περιφερειακές ε, πόλεις και στα νησιά και πρέπει να βρεθεί τρόπος να γίνεται αυτό ε, με βιώσιμο τρόπο για του κατοίκου, γιατί οι κάτοικοι θέλουν να μείνουν, γιατί υπάρχει πλούτο στι περιοχέ αυτέ. Mm -hmm. Άρα, ε, υποδομέ είναι το Α και το Ω τη, του, όχι του τουρισμού, τη καθημερινότητα των κατοίκων mm -hmm. και μια βιώσιμη και ευχάριστη καθημερινότητα των κατοίκων, στου κάτοικου, κατοίκου, ουσιαστικά επεκτείνεται σε μια καλύτερη καθημερινότητα και για του πελάτε. Απολύτω βασικό αυτό που λέτε και πολύ σημαντικό. Mm -hmm. Εκεί πρέπει να επενδύσουμε και ενδεχόμενα θα πρέπει να έχουμε με μια στρατηγική, μια ολιστική στρατηγική, σωστά. Ο, το, ο ΣΕΤΕ έχει εκπονήσει μια μελέτη ε, μέσα από το Ινστιτούτο ε, που λέγεται Τουρισμός 2030 mm -hmm. και αναδεικνύει όλες τις περιφέρειες και όλες τις βασικές υποδομέ που πρέπει να γίνουν για να υποστηριχθεί η ανάπτυξη σε κάθε περιοχή. Είναι πολύ, πολύ σπουδαία μελέτη. Δεν έχουμε δει να γίνονται πολλά πράγματα από τη μελέτη του ΣΕΤΕ, αλλά μελέτες υπάρχουν καιρό είναι ίσω να τι βγάλουμε από το σιρτάρι και να τι μελετήσουμε καλύτερα. Mm. Και δεν έχει να κάνει με, με την τωρινή κυβέρνηση που έχουμε δει και εξωστρέφεια και βούληση να μα βοηθήσουν. Και, 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 Είναι μια διαχρονική προβληματική που αντιμετωπίζουμε ω χώρα και σίγουρα έχει να κάνει και με τα δημόσια οικονομικά. Mm. Και βέβαια είναι και θέμα νοοτροπία. Δεν φταίνουν πάντα οι κυβερνώντε. Είναι και η νοοτροπία των το, ίδιων των επιχειρηματικών. Δηλαδή, και στην Κρήτη, το έχουμε δει, έχουμε κολλήσει λίγο ή είχαμε κολλήσει τα προηγούμενα χρόνια στο μοντέλο ήλιο θάλασσα, τα γνωστά. Πρέπει να στραφούμε και σε άλλα μοντέλα, σε άλλε λογικέ. Είναι κακό σ... που είμαστε στο ήλιο θάλασσα. Όχι, Α. είναι πάρα πολύ ωραίο, <laughs> κύριε Χατζή, αλλά ίσω θα πρέπει Εδώ να. Εδώ εμεί δούμε... πάμε διακοπέ ήλιο θάλασσα <laughs> και ζούμε στα νησιά. Σωστό. <laughs> <laughs> πάμε αλλά... στα νησιά μα διακοπέ ήλιο θάλασσα. Σωστό, αλλά ίσω πρέπει να δούμε και άλλα πράγματα, δηλαδή το κομμάτι τη γευσυγνωσία, των κριτικών εδεσμάτων, τη κριτική κουζίνα, των βουνών μα που δεν έχουμε αξιοποιήσει όσο θα ήθελα. Εγώ θα σα απαντήσω με ειλικρίνεια, θα προσπαθήσω τουλάχιστον. Ε, αυτά που λέτε είναι πολύ σπουδαία. Ε, οφείλουμε να εμπλουτίσουμε το τουριστικό μας προϊόν. Με εναλλακτικές μορφές τουρισμού, κάθε περιοχή έχει τις δικές τη. της και ιδιαίτερα η, αυτός ο εμπλουτισμός των εναλλακτικών μορφών τουρισμού ε, διευκολύνει και περιφέρειες που δεν έχουν αυτή τη στιγμή την τουριστική ζήτηση που έχουν οι πέντε περιφέρειες που παράγουν το 90% του ΑΕΠ. Ε, να έχουν μια ισόρροπη διάχυση τη τουριστική κίνηση. Συνεπώ, Στηρίζουμε και, και είμαστε και υπέρμαχοι τεράστια, πολύ μεγάλη υπέρμαχοι του να υποστηρίξουμε τι εναλλακτικέ μορφέ του τουρισμού. Αλλά, ε, δύο στα τρία ευρώ άμεσο του τουριστικού ΑΕΠ, παρά για τις περιφέρειες που δουλεύουν βασικά με το μοντέλο ήλιο-θάλασσα. Ήλιο -θάλασσα. Mm -hmm. Πρώτον. Δεύτερον, η Ελλάδα είναι τρίτη στον κόσμο στο προϊόν ήλιο-θάλασσα, μετά την Ισπανία και την ε, Τουρκία. Πρώτη σε ικανοποίηση στο GRI Index από... Τουρκία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία. Mm -hmm. ε, Συνεπώ, καθόμαστε πάνω σε ένα διαμάντι. Δεν είναι. Ε, ακούω πολλού να, να λένε ότι κι άλλε χώρε έχουν προϊόν ήλιο θάλασσα, αλλά ε, επιτρέψτε μου, έχω ταξιδέψει σε 110 χώρε. Δεν έχω δει σε πάρα πολλέ χώρε. Είμαι κόσμο Ναι, <laughs> Δεν έχω δει σε πάρα πολλέ χώρε τη μαγεία που, που, mm -hmm. και την άβρα που έχει η χώρα μα. Καθόμαστε πάνω σε ένα διαμάντι. Να το εμπλουτίσουμε, αλλά να μην το υποτιμάμε. Αυτό. Mm -hmm. Ωραία. Yeah. Σε αυτό το ε, πλαίσιο τώρα, ε, στο πρώτο κομμάτι, αν δεν κάνω λάθο, του συνεδρίου σήμερα, είχατε την διασύνδεση του πρωτογενού τομέα με τον τουρισμό. Και εμεί εδώ έχουμε κάνει κάτι σε αυτό, σωστά. Υ υγείστε. Hm. Δεν έχετε κάνει κάτι. Υγείστε τη χώρα. Η Κρήτη έχει κάνει τεράστια βήματα. Ε, και είναι ενδιαφέρον γιατί όταν συζητάω με επιχειρηματίε, ξενοδόχου στην Κρήτη, αισθάνονται ότι δεν έχουν κάνει τίποτα. Και προσπαθώ να του ε, ε, πω ότι τα βήματα που έχουν γίνει εδώ είναι. Σπουδαία σε σχέση με... με αυτό που έχει γίνει σε, άλλες... σε, άλλες... σε άλλους σπουδαίους τουριστικούς πρόορισμους. Υπάρχει μια συζήτηση περί μονοκαλλιέργειας τουρισμού που εμένα προσωπικά με κουράζει γιατί δεν οδηγεί πουθενά ότι ο τουρισμός είναι η μόνη ουσιαστικά παρα... πλουτοπαραγωγική δραστηριότητα στη χώρα mm. που έχει προοπτικές ανάπτυξη κλπ. Και, ε, και θα πρέπει να μειωθεί ο τουρισμός για να αναπτυχθούν άλλες δραστηριότητες κλπ. 90, πάνω από 85% του τουριστικού, ε, του ταξιδιωτικού ισοσυγείου είναι εξαγωγές. Εξάγουμε εμπειρίε, εισάγουμε τουρίστε, όπω θέλετε mm -hmm. να το πείτε, ο πο, πολλαπλασιαστή είναι 2,65. <laughs> Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι για κάθε ένα ευρώ που έρχεται στη χώρα παράγονται 2,65 mm -hmm. ευρώ. Όχι μόνο καλλιέργεια δεν κάνει ο τουρισμό. Το ακριβώ αντίθετο κάνει. Ο τουρισμό παρέχει και προάγει υπεραξία σε όλο το φάσμα τη οικονομία. Και η Κρήτη είναι ένα φανταστικό παράδειγμα αυτού. Ότι παρότι η οικονομία σα βασίζεται πολύ στον τουρισμό, mm -hmm. πάνω πά, από το 50%, υπάρχει βιομηχανική ζώνη, mm -hmm. υπάρχει πρωτογενή τομέα που εξάγει και σε άλλε χώρε και στην υπόλοιπη χώρα σπουδαίος, με σοβαρού επιχειρηματίε ε, και, και μεταποίηση και, και, και πάρα πολλά πράγματα. Ε, Συνεπώ, ο τουρισμό προάγει ε, άλλε οικονομικέ δραστηριότητε, ε, προσπαθεί όλο το φάσμα τη οικοδομία να δημιουργεί υπεραξίε. Αυτό που πρέπει να γίνει όμω είναι να δούμε και επιχειρηματίε, όχι μόνο στην, στην Κρήτη, αλλά και σε άλλε περιοχέ, να αρχίσουν να επενδύουν και σε κλάδου που ίσω αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στη χώρα μα και που είναι τελικά οι κλάδοι που αυξάνουν του μισθού. Όπω. Πληροφορική. Mm -hmm. Υπηρεσίε χρηματοοικονομικών. Υπάρχουν πολλοί κλάδοι ε, που το κάνουν αυτό. Συνεπώ, να δούμε πώ μπορεί ο τουρισμό να αναπτύξει άλλου κλάδου όπω τον πρωτογενή τομέα. Η διασύνδεση του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα, τριτογενή και πρωτογενή τομέα, είναι απαραίτητη γιατί προάγει την πολιτιστική μας ταυτότητα μέσα από την εμπειρία και αρέσει στου πελάτε που ταξιδεύουν ήλιο θάλασσα. Mm -hmm. Και στο τέλο του δίνει και το έξτρα, το extra, αν θέλετε, value add, την, την υπεραξία mm -hmm. του διακοπές στι διακοπέ. Και, έχει και, διαφοροποιεί το, το προϊόν τη Κρήτη από τα άλλα προϊόντα ήλιο. Και ίσως παίζει και ένα Αρκετά σημαντικό ρόλο στου λεγόμενου επαναλαμβανόμενου τουρίστε που το έχουμε εδώ στην Κρήτη. Σίγουρα. Είναι κάτι που του κερδίζει κύριε Χατζή. Έχετε φοβερό προϊόν. Uh -huh. Και οι ιδιωτικέ υποδομέ σα είναι σε πάρα πολύ υψηλή Πάντα μιλάμε για μέσου όρου. Uh -huh. Υπάρχουν καλά παραδείγματα, υπάρχουν κακά παραδείγματα, όπω παντού. Αλλά σε γενικέ γραμμέ, η Κρήτη είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πώ θα πρέπει uh -huh. η ελληνική οικονομία να. Τουλάχιστον στου μεγάλου προορισμού να. Βέβαια υπάρχει μια γεωγραφική διαφορά την Κρήτη, Εντός στην Κρήτη μεταξύ βορρά προστά. και νότου. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ακριβώ. Και ανατολή και δύση. Και ανατολή και δύση. Ναι. Ακόμα κρύπωστε. και στην Ανατολή στι ίδιε περιφέρειε. Δηλαδή η ναι. Ελούντα με τη Σιτία δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Δεν είναι. Θα... Ε, να το προσεγγίσουμε ω εξή. Ο μαζικό τουρισμό, το είπαμε και στο συνέδριο σήμερα, uh -huh. στο μέσο, αν θέλετε, Έλληνα, καταλαβαίνω, δεν έχουμε κάνει κάποια ε, μελέτη. Ότι έχει αρνητική χρειά. Mm. Δηλαδή ε, είναι συνηφασμένος με κάτι πολύ συγκεκριμένο. Σε γενικέ γραμμέ, ο μαζικό τουρισμό ε, είναι η μεγαλύτερη ας πούμε μπίζνα τουριστική mm -hmm. στην, ε, στην Ευρώπη και στον κόσμο, ιδιαίτερα το ήλιο θάλασσα. Ε, υπάρχουν πολλά επίπεδα πελατών στο μαζικό τουρισμό. Υπάρχει ποιοτικότητα πανάκριβο μαζικό τουρισμό. Uh -huh. Και <Κι> αυτό σε περιοχή, α πούμε, στη Κρήτη, στην Ανατολική Κρήτη, το, το βλέπουμε. Uh -huh. Μαζικός Μαζικό τουρισμό με πολύ ψηλότερη μέση <Κι> κατά κεφαλή δαπάνη. Uh -huh. ε, εκεί πρέπει να στοχεύσουμε. Όχι ε, όλες όλε οι περιοχέ να έχουν την πιο υψηλή μέση κατά κεφαλή δαπάνη, αλλά όλε οι, όλες οι ξενοδοχειακέ μονάδε χώρε, <Κι> χώρα, ανεξαρτήτω αν είναι 4, 5, 3 αστέρια ή 2 αστέρια, να αναβαθμίσουν το προϊόν του, σε επίπεδο έτσι ώστε να προσπαθήσουν στη, στην, στον τομέα του μαζικού τουρισμού mm -hmm. να στοχεύσουν στους πιο στους πελάτες με μεγαλύτερη, που θα έχουν με, με μεγαλύτερη μέση κατά κεφάλαιο Κάποιοι θα έχουν 400, 500, 800, 1000, 1500. 3000 χρειάζονται όλοι. Βεβαίως. Απλά πρέπει να κοιτάμε προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω. Mm -hmm. αυτό. Ωραία. Και επειδή ε, ο χρόνος πιέζει τώρα, ε, ήθελα να σας ρωτήσω σε σχέση το προσωπικό. Mm. Όλοι λένε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με, <κυκ> με τον κόσμο που δουλεύει πια στον τουρισμό. Ισχύει αυτό? Ισχύει, ισχύει ότι υπάρχουν κενές θέσεις εργασία και ότι όταν δημιουργούνται δεν συμπληρώνονται με, με, με τον, ίδιο ρυθμό. Ε, αλλά όπως είπα και στο συνέδριο σήμερα, αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα που έχει η χώρα μας στον τουριστικό κλάδο ή η Κρήτη στον τουριστικό mm -hmm. κλάδο. Είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα, ιδιαίτερα οι θέσεις χαμηλής εξειδίκευσης ε, δεν ε, υπάρχει το δυναμικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση να, να τις, να, τις, να, τις, γεμίσουν και ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό πρόβλημα που θέλει μια σύγχρονη ευρωπαϊκή λύση. Φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνουν όλες οι οικονομίες της Ευρώπης ότι αν δεν βρουν μια λύση σε αυτό, η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ξέρω αν θα συνεχίσει. Α το δουν τώρα που έχουν και ευρωεκλογέ. Να είναι να Εγώ νομίζω ότι δεν θα δει τίποτα <laughs> μέχρι τι ευρωεκλογέ. <laughs> σα-ίσα γιατί και οι λύσει κάποιε φορέ <laughs> προάγουν ε, και κάποια κόμματα με ακραίε ας πούμε, απόψεις. Mm. Συνεπώς, ε, είναι ένα θέμα το οποίο δεν συζητείται πολύ τώρα ώψη των ευρωκλογών, <laughs> αλλά είναι, είμαι σίγουρος ότι όλοι το καταλαβαίνουμε και όλοι το αντιλαμβανόμαστε και κάποια στιγμή, σύντομα, θα δοθεί κάποια γενναία κεντρική ευρωπαϊκή λύση. Mm -hmm. 110 mm -hmm. χώρε είπατε ότι έχετε επισκεφτεί. <laughs> ναι, αλλά δεν παίζει ρόλο. Να σα δώσω ένα σημείο αναφορά ότι... Κάποιε φορέ. Όχι, εγώ υποτιμάμαι... θέλω να δείτε πείτε ποια είναι η πιο όμορφη από όλες από αυτές. Που... Η Ελλάδα θα μας πει. Η Ελλάδα, η... Θα πω το... γιατί το, το πιστεύω. Ε, κοιτάξτε, εγώ είμαι Ροδίτης. Mm -hmm. ε, εσείς φαντάζομαι είστε από την Κρήτη. Βέβαια. Έχετε μεγαλώσει. Ε, μισή... ναι, ναι, εγώ είμαι και από Κοζάνη. Ε, εδώ ζείτε. Ναι. Δεν αισθάνεστε ότι ζείτε στον Παράδεισο. Εννοείται. Εννοείται ο Ομφιλεγό τη γη. Το αισθάνομαι, αλλά δεν έχω πάει στη Ρόδο, βέβαια. <laughs> <laughs> υπάρχει, υπάρχει. Όταν, όταν κρίνουμε, το, αν ζούμε στον παράδεισο ή όχι, υπάρχει και ένα element, ένα element ας πούμε, τη αγάπη που έχουμε για τι εικόνε τη παιδική mm, μα που κάπω επηρεάζουν. Ναι. Έχουμε ένα bias εκεί. <laughs> αλλά τα νησιά μα ανεξαρτήτω ε, που βρίσκονται, Ρόδο, Κρήτη, Πάρο, Σαντορίνη, Σίμη, ε, Ιόνια, Κέρκυρα, οπουδήποτε θάσο, σποράδε, ό,τι και να είναι. Έχουν μια απίστευτη ομορφιά και το καταλαβαίνουμε. Mm -hmm. Νομίζω όλοι μας το καταλαβαίνουμε και το ξέρουμε. Ε, αυτό που πρέπει να πούμε γιατί αφορά τον τουρισμό είναι ότι μπορεί να, να πιστεύουμε ότι υπάρχουν τεράστιες προοπτικές ανάπτυξη, αλλά δεν πρέπει να χάνεται ε, η πολιτιστική ταυτότητα του προορισμού. Mm -hmm. Αυτό mm -hmm. είναι βασικό. Κανένα προορισμό δεν πρέπει να χάσει την πολιτιστική του ταυτότητα. Αν χάσει την πολιτι... πολιτιστική του ταυτότητα, τότε νομίζω ότι αλλοιώνεται. Κύριε Χατζή, Υπά... νομίζω κλείσατε με τον καλύτερο τρόπο. Να σα πω όμω κάτι. Υπάρχουν παραδείγματα best case. Όπω είναι mm. για παράδειγμα η Αυστρία. Η Αυστρία είναι μια μικρή χώρα που κάνει μαζικό τουρισμό, ορεινό κυρίω. Που έχει καταφέρει να αναπτύξει το τουριστικό τη μοντέλο, χωρί να αλλοιώσει την πολιτιστική τη ταυτότητα, επενδύοντα πολύ στο μαζικό τουρισμό. Ε, οπότε υπάρχουν παραδείγματα. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό. Ελπίζω, επειδή ο τουρισμό έχει όλα τα φώτα τη δημοσιότητα πάνω του, άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν ή δεν αντιλαμβάνονται τον κλάδο να μην έχουν άποψη γιατί ουσιαστικά παρασύρουν την κοινωνία σε Ελλάδα. Αυτά στο μέρης. δεύτερο μέρο θα μα ξανάρθετε. <laughs> <laughs> ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ. Και καλή σεζόν. Yeah. Που, <laughs> που, ήδη ξεκίνησε και στην Κρήτη, ξεκίνησε το Μάρτιο με 16.000 αφήξεις. <laughs> ναι. Όσο πάει και πιο νωρίς. Δηλαδή βλέπουμε και μια επέκταση και στην Κρήτη. Σωστά. <laughs> ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.